Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ ωραίο για όσα άτομα έχουν αρκετούς φακέλους στην επιφάνεια εργασία τους και όχι μόνο. Μπορείτε να δείτε ότι εδώ και περίπου 4 βίντεο έχω αυτόν τον φάκελο στην επιφάνεια εργασίας μου. Και τι διαφορετικό έχει από τους άλλους. Εδώ πέρα είναι ένας κοινός φάκελος, ένας ίδιος δηλαδή φάκελος, και εδώ πέρα ένας διαφορετικός φάκελος. Το τι διαφορετικό έχει, αν ακόμα δεν μπορείτε να το παρατηρήσετε, είναι ότι αυτός ο φάκελος έχει πορτοκαλί χρώμα και αυτός εδώ πέρα έχει το κοινό κίτρινο χρώμα γύρω-γύρω. Βασικά είναι άσπρο, αλλά εδώ πέρα γύρω-γύρω έχει κίτρινο. Λοιπόν, τώρα, πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό εμείς? Θα υπάρχει ένα link στο description και θα πάτε και θα κατεβάσετε αυτό το πρόγραμμα που το οποίο ονομάζεται Folder Colorizer. Λοιπόν, θα το κατεβάσετε, θα πατήσετε Download Now, θα το κάνετε install, δεν είναι δύσκολο. Περίπου η διαδικασία είναι 2-3 λεπτών. Και αυτό κάνατε install, θα πάμε σε έναν κοινό φάκελο εδώ πέρα και θα κάνουμε δεξί κλικ, colorize, και μας έχει κάποια χρώματα: κίτρινο, ανοιχτό πράσινο, κόκκινο, μπλε, ασημί, μοβ, αυτό είναι πορτοκαλί, aqua, αυτό πρέπει να είναι ανοιχτό γαλάζιο, και εδώ πέρα το restore είναι να το βάλετε στο προηγούμενο του χρώμα. Για παράδειγμα, το κάνουμε μπλε. Περιμένουμε λίγη ώρα. Κάνουμε ανανέωση και μετά γίνεται μπλε ο φάκελος. Και υπάρχουν μέσα στα αρχεία, δεν χάνονται. Λοιπόν, θα με ανανέωση να δούμε τι μένει. Αυτό το φάκελο θα το κάνουμε κόκκινο. Περιμένουμε λίγη ώρα. Δεν έγινε τώρα αυτό, δεν ξέρω γιατί. Κάτι μπορεί να κόλλησε, πάντως δουλεύει πάντα, δεν είναι ότι κάτι έχει κολλήσει τώρα. Τέλος πάντων, και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε και άλλα χρώματα, έχει πολλά χρώματα εδώ. Νομίζω το φάκελο τώρα αυτό κάναμε μπλε, δεν μπορούμε να το βάλουμε σε άλλο χρώμα, αλλά να το κάνουμε restore. Κάτι έχει κολλήσει τώρα. Πάντως γίνεται πάλι να αλλάξει. Και με αυτόν τον τρόπο αλλάζετε τα χρώματα στους φακέλους σας. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, γεια σας.